Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ιωάννη. Τον έχω κάνει ψυχολόγο. Να ξέρεις. Τον έχω καθίσει στον καναπέ, κατάλαβες. Κάθισε στον καναπέ. Α, γι' αυτό τον αποκάλεσε γιατρό. Ναι. Πώς είστε? Μια χαρά, εσείς. Μπράβο, ρε φίλε, καλά. Όρθιοι. Τώρα θα σου έλεγα πάντα όρθιοι, αλλά δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό. Όπως και να ακουστεί, μια χαρά είναι. Σωστό. Οκ. Ωραία, ξεκινάμε. Ειδικά για την ηλικία του Βάιου. Το ξέρω το ανέκδοτο, με τον παππού. Βαρύ αυτό. Ναι, βαρύ. Βαρύ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ γλίτωσε τα χειρότερα. Έτσι. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο Ντιέγο Αλόνσο, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα να βάλει τον Παναθηναϊκό σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο και θέλοντας αυτό να το περάσει την ομάδα του, το πόσο σημαντικό είναι, ίσως ξέρεις κάπου λίγο να χάθηκε η ισορροπία και ο Παναθηναϊκός να αντιμετώπισε αυτά τα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος και με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Λεβαδιακό χωρίς να έχει την πρέπουσα νοοτροπία. Δηλαδή, ξέχωρα από κάποια δομικά θέματα που είχε ο Παναθηναϊκός χθες στο θέμα της ανάπτυξης, ρε παιδί μου, έλεπε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σε πολλά ένας εναντίον ενός, οι παίκτες του Λεβαδιακού να πηγαίνουν πιο δυνατά, να είναι πιο αποτελεσματικοί. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε θέμα ποιότητας, προφανώς δεν υπάρχει σύγκριση ποιότητας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στους παίκτες του Λεβαδιακού. Αυτά τα πράγματα είναι θέμα πνευματικής ετοιμότητας, πνευματικής προετοιμασίας και διάθεσης. Ο Παναθηναϊκός χθες το μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ κακός, εννοείται αυτό, έτσι τα έχουμε συζητήσει αυτά από χθες το βράδυ, αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω γλίτωσε τα χειρότερα, τα γλίτωσε γιατί του έδωσε πράγματα ο ΤΕΤΕ, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι από τις αλλαγές του Αλόνσο αυτός ήταν ο πιο επιδραστικός, μαζί λίγο και με τον Τζούρισις που κάτι προσπάθησε να κάνει και στο 26ο λεπτό βρήκε αυτό τον γκολ από τον Φευγάτο, τον άντρα της Σπόραρ, ο οποίος νομίζω είτε μείνει είτε φύγει στον Παναθηναϊκό, θα εξακολουθήσει να είναι επαγγελματίας και να προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Σίγουρα έχει την εμφάνιση, είναι ένα καμπανάκι, έτσι, γιατί από την άλλη όμως, για να είμαι και δίκαιος, γιατί διακρίνω μια τρέλα λίγο, την οποία μπορώ να την καταλάβω από την άποψη πια και μόνο, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα 0 στα 14, 2 στα 28, από την άλλη ούτε ο Αλόνσο, ούτε οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν φέτος. Ευθύνονται γι' αυτό. Ναι. Ευθύνονται γι' αυτό. Είναι μια καινούργια ομάδα, μια νέα προσπάθεια, μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με αυτή που είχε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν και τα ενδιάμεσα παιχνίδια των προκριματικών, οπότε ποδοσφαιρικά όλο αυτό το πράγμα μπορεί να έχει μια εξήγηση. Έτσι, δεν είναι πράγματα αυτά ανεξήγητα. Από την άλλη, το δείγμα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι 7 παιχνιδιών και όχι 2. Στα 5 τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι πάνω κάτω είχε καλή εικόνα. Έχοντας και κάποιες αδυναμίες, έχοντας και περιθώρια βελτίωσης, την πότε αυτή πέρασε για πλάκα, έτσι. Από τον Άγιαξ αποκλείστηκε στα πέναλτι 13-12, έχοντας νικήσει την Αρίνα και έχοντας χάσει στο ΑΚΑ 1-0 λεπτομέρειες, και έφερε το ζευγάρι εδώ με τη Λανς, έχοντας πιθανότητες να περάσει μετά από αυτό το 2-1. Η εικόνα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ήταν αυτή που μας έκανε να λέμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτός σου δημιουργεί την προσδοκία και την ελπίδα ότι με τον Αλόνσο θα φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο για να διεκδικήσει τους στόχους του. Στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα, πάρα πολύ κακή. Και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ήταν κακή εικόνα, αν και ο Παναθηναϊκός έχασε με ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει και με μια ποδοσφαιρικά ανόητη ενέργεια του Ζέκα, αλλά okay, ήταν κακός. Okay. Και πάλι χθες ήταν κακός στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό το οποίο παραδέχθηκε ο Αλόνσο εχθές είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να διορθώσει αυτή την ανισορροπία στην εικόνα ανάμεσα στα ευρωπαϊκά και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή όταν ο προπονητής βγαίνει και λέει τίμια και αντρίκια ότι είχαμε το μυαλό μας στη Λανς, δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω. Είναι αυτό και το οποίο και ακόμα περισσότερο ότι δεν είναι αυτό το ποδοσφαιρό μας και καταλαβαίνω τον κόσμο. Ναι. Καταλαβαίνει ότι αυτό που παίζουμε δεν είναι ποδοσφαιρό μας. Ναι. Θέλω να πω, γιατί αν τον ακούγαμε να λέει στο τελευταίο 20 λεπτό ήμασταν καλοί, πιέσαμε, δημιουργήσαμε και δικαίως νικήσαμε και τα λοιπά και βελτιωνόμαστε. Θα δυσκούσαμε περισσότερο. Ναι. Ναι. Όχι, νομίζω ότι στις μέχρι τώρα δημόσιες τοποθετήσεις του είναι to the point, σου παρουσιάζει πάντα την πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν και προπονητές τα προηγούμενα χρόνια και σε διάφορες ομάδες, ξέρεις, παρουσιάζαν κάτι άλλο από αυτό που έλεπε όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Okay. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός από το χθεσινό παιχνίδι, αφού okay, τη γλίτωσε, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι σε έναν οργανισμό πάρα πολύ ιδιαίτερο όπως είναι ο Παναθηναϊκός και με τις συνθήκες που ανέφερα πριν, το να ξεκινάς τον πρωτάθλημα έχοντας πετάξει τα σκουπίδια 5 βαθμούς στο γήπεδό σου, είναι κάτι το οποίο βαθμολογικά θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια να το καλύψει, αλλά σε επίπεδο κλίματος, ατμόσφαιρας και οργανισμού θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τον έσωσε ο Σπόραρ και από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει τα μαθήματά του από το χθεσινό παιχνίδι και να επικεντρωθεί
και ως ποδοσφαιρικό τμήμα και ως οργανισμός και ως κόσμος όλοι έτσι να επιδιδωθούν σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι που έρχεται την Πέμπτη κόντρα στη Λανς, εκεί όπου θα το πω, δεν περιμένω να δω την ίδια εικόνα που είδα χθες με το Λεβαδιακό, περιμένω να δω μια εικόνα όπως και όλοι μας, όπως είχε για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας με τον Άγιαξ, όπως είχε στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού με τον Άγιαξ στο Ολυμπιακό Στάδιο, ναι. Βέβαια, το επαναλαμβάνω ότι το ίδιο κίνητρο που υπάρχει για την Ευρώπη, δηλαδή για σκεφτείτε ο Παναθηναϊκός να περάσει το Conference League και να έχει αυτή την ανισορροπία συμφανής του από Πέμπτη σε Κυριακή, θα είναι πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει να έχει την ίδια πνευματική ετοιμότητα και διάθεση και κίνητρο Κυριακή, Πέμπτη, Πέμπτη, Κυριακή, αυτό το πράγμα να μην αλλάζει ακόμα και αν γίνονται αλλαγές. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι του μεγάλου rotation, είναι νομίζω έτσι ένα μικρό ελαφρυντικό να πεις ότι υπάρχει ένας καινούριος προπονητής, ο οποίος δουλεύει την ομάδα μόλις δύο μήνες, με καινούριους, πολλούς καινούριους παίκτες. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όσο εύκολο ήταν, για παράδειγμα, πέρυσι, αν θυμάστε, που ο Παναθηναϊκός είχε ένα προπονητή για τρίτη σεζόν, συνεχόμενη, έτσι, έπαιζε τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, έκανε ο Ιβάν 7-8 αλλαγές και πήγε ο Παναθηναϊκός και μοίραζε 3 και 4. Δεν μπορεί, νομίζω, αυτό το πράγμα εύκολα να συμβεί με έναν προπονητή που είναι δύο μήνες, ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει την προσέγγιση. Και με παίχτες, δεν είναι μόνο ότι είναι πολλοί καινούργιοι παίχτες, είναι και τα δίδυμα καινούργια και φτιάχνονται και ξαναφτιάχνονται από την αρχή και αλλάζουν από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή, το Max Pellistri, ναι, δεν το είχαμε ξαναδεί. Μπορεί να το δούμε πολύ μέσα σεζόν, πιθανότατα να το δούμε πολύ μέσα σεζόν, αλλά δεν το είχαμε ξαναδεί. Και ούτε το Μαξίμο Βιτσαράο δεν είχαμε ξαναδεί. Ακριβώς. Στην γραμμή που είδαμε χθες κάποιο διάστημα. Φαγώθηκε ο Τσόχος τον άξο, ο Αλόνσο το βάλε. Αλλά και το Max Τζούρισιτ δεν είχαμε δει τις πρώτες αγωνιστικές. Σωστά. Δούλεψε να πούμε εδώ έως έναν βαθμό το Αράο Μαξίμοβιτς. Ο Αράο δούλεψε γενικά χθες. Ναι. Και ο Μαξίμοβιτς όταν κέρδισε μέτρα, σου θυμίζω ότι έχει κάνει την καλύτερη εκτέλεση. Ναι. Η καλύτερη εκτέλεση είναι του ΤΕΤΕ, κεφαλιά. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ λέω είναι πολύ πιο δύσκολη η εκτέλεση του Μαξίμοβιτς με πλάτη γυρισμένος να εκτελέσει στην κίνηση στο απέναντι δοκάρι. Στην ευκαιρία του Γερεμέγεφ. Και ρε Γερεμέγεφ, βάλ το ρε Γερεμέγεφ από εκεί. Βάλ το ρε παιδί μου. Το πρώτο, το πρώτο είναι στο 2, πες έχουμε χρόνο. Εκεί που βγαίνει στο δοκαράκι δίπλα, μετά δώσε του Μαξιμόβιτς είναι. Ναι, ναι. Πάρε μια γωνία ρε παιδί μου και διάλεξε εγώ και βάλ το. Εγώ ήμουν σίγουρο ότι την ξαναβρει και ο Γκροφ. Αφού είπε κόρνερ. Και λέω τι λε ρε Τσόχο, άσε μα που ούτε κόρνερ δεν είναι. Για να πήγε πλαϊνό, δείχνει την ξαναβρήκε. Ναι, ναι, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα αυτό που λέει και ο Μιχάλης για τον Αράο χθες του Παναθηναϊκού είναι, παιδί μου, ότι έλεπες μια έτσι, διάθεση από τους παίκτες της ομάδας να μην πάρουν την παραπάνω ευθύνη, να μην κάνουν την παραπάνω ενέργεια, να μην προσπαθεί ο καθένας από το δικό του μετερίζον αγωνιστικό χώρο να πάρει την πρωτοβουλία. Και μπήκε ο Αράο, έκανε μέτρα με την μπάλα, όπως έκανε και ο Σέγκεφελτ που μου προκάλεσε πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το έχει στο παιχνίδι. Από τα φιλικά το είχαμε δει αυτό, ναι. Πολλά. Και μπαίνει ο ΤΕΤΕ και σου κάνει τα 2-3 πράγματα παραπάνω που έχεις ανάγκη σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, φόρτωσε και την αντίπαλη περιοχή ο Αλόνσο με αυτό το 4-2-4. Εδώ θα μου πει κάποιος, OK, είναι πάρα πολύ κακή εικόνα της ομάδας όλο το παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον ο προπονητής με αυτή την κίνηση πήρε τον γκολ της νίκης. Έτσι, δηλαδή, αν δεν υπάρχει και ένας έξτρα παίκτης στην περιοχή που γέμισε την περιοχή, το rebound ας πούμε δεν θα το έπαιρνε ως φόραρ. OK, υπάρχει και αυτή ας πούμε η αναφορά στο χθεσινό παιχνίδι. Αυξάνεις την πίεση όσο μπορείς. Πάρα πολύ καλή εικόνα του Λεβαδιακού. Δεν τον περίμενα τόσο καλό. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω αν ήταν εξαιτίας του Παναθηναϊκού που ήταν τόσο κακός ή αν όντως ο Παπαδόπουλος έχει κάνει τόσο καλή δουλειά. Μα είναι ένας εξαιρετικός προπονητής ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ναι. Έτσι. Και το ξέρουμε τόσα χρόνια σε όλες τις ομάδες που έχει δουλέψει και στις εθνικές ομάδες που έχει δουλέψει. Ένας εξαιρετικός προπονητής. Εξαιρετικός προπονητής. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι. Το αριστερό μπακ του Λεβαδιακού είναι καλός παίκτης. Ναι. Χρόνια, ο Βίχος. Χρόνια τώρα. Απορρόφως δεν έχει φύγει. Ναι, πόσο δεν έχει χτυπήσει κάποιος μεγάλος. Όπως και να έχει. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός λύτωσε στο χειρότερα και τώρα πάμε στο μάτς της Πέμπτης με τη Λανς, έτσι εκεί όπου αναμένεται το Ολυμπιακό Στάδιο, αν δεν είναι sold out, να είναι κατάμεστο, έτσι να έχει πάνω από 50.000 κόσμο με τις ενέργειες της Παναθηναϊκός να βάλει γενική σου 10 ευρώ, αλλά βοηθώντας, να το πούμε και αυτό, όσους φίλους της ομάδας θέλουν να έρθουν από την επαρχία νοικιάζοντας κάποια πούλμαν, υπάρχουν και οι απαραίτητες πληροφορίες στο site της Παναθηναϊκός. Στο pao.gr και σε επίπεδο ενδεκάδας, εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει αυτό το παιχνίδι με την σε εισαγωγικά καλή του ενδεκάδα, ή τέλος πάντων με τους 11 που έχει δείξει να ξεχωρίζει μέχρι στιγμής ο Ντιέγκο Αλόνσο. Θα ξαναδούμε δηλαδή τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης, τον Ντετέ στο ένα άκρο, θεωρώ δεδομένο θα ξεκινήσει ο Πελίστρη αντί του Μαντσίνη, ήταν πάρα πολύ κακός εχθές. Έτσι, στη μεσαία γραμμή θα επανέλθει και πάλι ο Αράο με τον Τσέριν και τον Μπακασέτα. Ο οποίος ήταν εχθές έμοιαζε ότι έχει επηρεαστεί από τον γύρο, έτσι. Ήταν κακός. Είναι μια ταχύτητα πίσω. Ήταν κακός. Δεν αποκλείω να βάλει και τον Μαξίμοβιτς, ναι. Όμως, γιατί ο Μαξίμοβιτς εχθές ήταν καλός. Έκανε ένα καλό παιχνίδι. Να βάλει τρία χαφλές. Δεν το αποκλείω. Ναι, ούτε εγώ το αποκλείω.
Δεν το αποκλείω. Σου έχω πει 11, στην είχα πει την 11. Ναι, 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 να μην βάλει Μπακασέτα εννοείς και να βάλει Μαξίμοβιτς, όχι να βάλει Τσέριν. Ή να βάλει τον Μπακασέτα σε μία από τις δύο άκρες, παιδί μου. Ναι, ή να μην βάλει καθόλου τον Μπακασέτα. Ή να μην βάλει καθόλου τον Μπακασέτα, ναι. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι. Στην άμυνα προφανώς θα επιστρέψει ο Έγκασον που ήταν χθες εκτός αποστολής. Δεν ξέρω αν θα παίξουμε το κεφάλι με το Σέγκεφελτ. Θα το αφήσουμε λίγο ανοιχτό να δούμε πώς θα πάνε οι προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα. Εντάξει, αριστερά θα επιστρέψει ο Μλαντένοβιτς. Δεξιά με τη διαχείριση που έκανε χθες ο Αλόνσο, βλέπω ότι θα ξεκινήσει πάλι τον Κότσιρα. Έτσι, και στο τέρμα θα είναι ο. Ναι, γιατί και ο Παγιανίδης εχθές δεν του δείξε ότι είναι σε ένα καλό φεγγάρι. Ναι. Έτσι, δεν του βγήκαν οι ενέργειες του Παγιανίδη. Δηλαδή, από την ώρα ειδικά που πέρασε ο Πελίστρη δεξιά. Γιατί κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο αλλάζει πλευρά στον Πελίστρη με το. Στο 30, ναι. Και λες εκεί, ωραία. Πήγε από εκεί ο Πελίστρη και ο Παγιανίδης, να δούμε. Εξαφανίστηκε ο Παγιανίδης από το μάτς για το πρώτο ημίχρονο. Μέσα στο καλοκαίρι, με την εικόνα που έχουν οι δύο, δηλαδή ο Παγιανίδης και ο Κότσιρας, νομίζω ότι ίσως ο Παγιανίδης αξίζει, ρε παιδί μου. Εννοείται, εννοείται. Απλά λέω. Χθες δεν πήγε καλά. Απλά λέω, ναι, χθες δεν του έδωσε τα επιχειρήματα να πει. Ξεκινά σε δεκάδα 100%. Είναι κάτι που από τις προπονήσεις θα κρυθεί. Σωστά. Μεταγραφές επιμένεις για μία, γιατί εγώ επιμένω για δύο. Μάλλον λέω σίγουρα δύο, μπορεί και τρεις. Βοβαρή αυτό, Πολύ, πολύ δουλειά. Κάτσε ρε φίλε, πρέπει να τη μοντάρει την ομάδα. Περίμενε, τι θες εσύ. Λέω εγώ, παιδί, ρωτάω. Είμαστε στο μία. Ναι, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό περιμένουν, όχι όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, αλλά όσον αφορά τη διαχείριση στα αποδυτήρια και το εύρος του ρόστερ, να δουν τι θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης. Δηλαδή νομίζω άλλη συζήτηση θα κάνουμε το πρωί της Παρασκευής, αν ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα πόσα παιχνίδια είναι στους ομίλους του conference, 6. 6. Ωραία. Αν θα έχει 6 παιχνίδια και αν θα έχει παιχνίδια μισοβδόμαδα και άλλη κουβέντα θα κάνουμε αν παίζει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό το οποίο θεωρώ δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα κεντρικό μέσο. Okay. Και αν πουληθεί ο Σπόραρ, να πάρει και ένα center forward με τον Μάμα Μπαλντέ της Λιόν να είναι ένας από τους στόχους της ομάδας. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρόταση για το Σπόραρ δεν έχει έρθει. Ναι. Και ο ίδιος δηλαδή δεν γνωρίζει αν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό να θα φύγει, ούτε έχει κάποια ενημέρωση από τον ατζέντη του ότι ξέρεις σου έχω κάτι έτοιμο και απλά περίμενε θα γίνει. Είναι λίγο στον αέρα η μεταγραφή του center forward. Αυτή τη μεταγραφή νομίζω που δουλεύει περισσότερο αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει να κάνει με τη θέση του 8. Τώρα αν περάσει στους ομίλους. Εκεί καταλαβαίνουμε μια άλλη συζήτηση. Άρα αν δεν περάσει να φέρει κεντρικό χαφ, okay, γιατί ο Βιλένα, καταλάβαμε και όλοι χθες, ήταν εκτός αποστολής, έχει σταματήσει νομίζω να υπολογίζεται όπως τον υπολόγιζε πριν ο άλλος. Αλλά να φέρει και ακόμα έναν εξτρέμ, πού θα παίξουν όλοι αυτοί. Αμένα μόνο αυτή είναι η... Ναι, βέβαια. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Η αφιβολία μου. Τώρα αν περάσει ο Παναθηναϊκός στους ομίλους, θα το δούμε. Έναν γρήγορο επιθετικό Μπαλντέ που θα μπορεί να παίξει. Υποσυνθήκη και αυτό πίσω και φόρ και έκτρεμ. Αυτό ναι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Γιατί και έχεις δύο και όχι τρεις καινούριους. Αλλά για να το... Εγώ συνεχίζω να βλέπω μία. Ο Μάικ βλέπει τρεις, ο Λούτσικας βλέπει δύο. Εγώ βλέπω δύο σίγουρα και θα δούμε. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εσύ δεν βλέπεις τίποτα. Καμιά. Όχι, όχι. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν το έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια κιόλας. Ναι. Over 1,5 δεν είπε την Παρασκευή. Over 1,5 είχα πει, ναι. Over 1 χασιατικό. Over 1 χασιατικό είχα πει. Ναι, ναι, over 1. Γιατί έχω την ασφάλεια του επιθετικού. Λέω κάποια στιγμή θα φύγει ο Σπόρα, οπότε θα πάρει κάποιον. Καταλάβες. Έχω αυτή την ασφάλεια. Οπότε παίρνω τα λεφτά μου πίσω, καθαρίζω. Πάντως θα του βγάλουμε το καπέλο ναι. του Σλοβαίνου. Όχι επειδή τον έχω περάσπιστε όλα αυτά τα χρόνια ακούγοντας τα σχολιανά μου, αλλά επειδή και του Αλόνσο να του βγάλουμε το καπέλο που, οκ, όποιους παίκτες έχει στο ρόστερ και τους υπολογίζει, τους παίρνει μαζί είτε είναι. Φευγάτη είτε όχι, αρκεί να του κάνουν τη δουλειά, γιατί υπάρχουν και φευγάτη οι οποίοι δεν τους υπολογίζει. Και μπήκε μέσα χθες, έκανε τη δουλειά του. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε που δεν πανηγύρισε, να το πω αυτό. Εντάξει. Ό,τι και να έχεις, όπως και να νιώθεις, είναι ένα γκολ στο 96, χαρίς την νίκη της ομάδας σου. Γενικά δεν τα πανηγυρίζει βέβαια τα γκολ του. Και αυτό είναι μια συζήτηση, αλλά okay, έχεις βάλει ένα γκολ, πανηγύρισε το, δεν πειράζει. Δεν είναι και κάποιος που σκίζει τους πανηγυρισμούς, ναι. Όχι, ναι, γενικά δεν ήταν πολύ πανηγυρίσει τα γκολ. Δεν ήταν πολύ πανηγυρίσει. Εδώ δεν πανηγυρίσει ο Τροσάρεσε. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, το πανηγυρίσαμε εμείς τον γκολ του Σπόρα. Δεν έχει να κάνει και για εκείνον. Έπρεπε η ομάδα να πάει πάνω του. Ναι. Λόγω. Σε ποιον? Πάνω στο Σπόρα. Στον γκολ. Μόνο για Ρεμέγεφ έχει πάει νομίζω. Ναι, λάθος. Κάτσε ρε φίλε, σε ξεράσπους το 96. Ναι. Όλοι πάνω. Τι βαριέσαι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Χαίρετε κύριε, χαίρετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.